την συμμετοχή 300 και πλέον αθλητών πρόκειται να διεξαχθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 5 και 6 Οκτωβρίου το Πανελλήνιο Κύπελλο Πάθης ή Εύρια στο κλειστό γυμναστήριο της Λιμνοπούλας. Την διοργάνωση του Πανελλήνιου Κυπέλλου Πάθης έχει η Αθλητική Ακαδημία Ιωαννίνων η Εύρια υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου του Δήμου Ιωαννιτών και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξεφασκίας. Το Διήμερο Ξεφασκίας στην πόλη μας για μία ακόμη φορά δίνει την ευκαιρία σε όσους θέλουν να δουν από κοντά το άθλημα και να το παρακολουθήσουν. Μάλιστα, όπως τόνισε η πρόεδρος του Συλλόγου, Αναστασία Αδριγιαννάκη, η Ξεφασκία και η Σπάθη έχει συζητηθεί αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα με αφορμή και την συμμετοχή της Ελληνίδας αθλήτριας Δώρας Γκουντούρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου. Φέτος, για τέταρτη χρονιά, ο Σύλλογός μας διοργανώνει το Πανελλήνιο Κύπελλο Σπάθης, η Εύρια, το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Οκτωβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Λιμνοπούλας. Οι αγώνες γίνονται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου, του Δήμου Ιωαννιτών και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξηφασκίας. Θα περιλαμβάνονται τρεις κατηγορίες. Το Σάββατο στις 9 και 12 η ώρα αντίστοιχα είναι οι αγώνες πάθης παμπέδων πανκορασίδων ηλικίας 11 με 13 ετών, ενώ στις 3:30 είναι οι αγώνες πάθης των κοριτσιών ηλικίας 7 έως 10 ετών. Την Κυριακή, 9 έως και 1 η ώρα αντίστοιχα, είναι οι αγώνες πάθης νεανίδων και εφήβων στην κατηγορία που αφορά ηλικίες κάτω των 17 ετών. Να σημειώσουμε ότι υπάρχει ζωντανή μετάδοση καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων και στις δύο ημέρες από τα social media του Συλλόγου μας και είναι μια ευκαιρία για όσους θέλουν να δουν από κοντά το άθλημα της ξηφασκίας να έρθουν να το παρακολουθήσουν. Άλλωστε, τελευταία η ξηφασκία και η σπάθη έχει συζητηθεί αρκετά με αφορμή την συμμετοχή της Ελληνίδας αθλήτριας Δώρα Γκουντούρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το καλοκαίρι. Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ τους χορηγούς των αγώνων που στηρίζουν και συνεχίζουν να στηρίζουν το αεραστεχνικό αθλητισμό και να στηρίζουν τα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα χαρούμε να σας δούμε στη Λιμνοπούλα. Η ξηφασκία είναι ένα κλειστού χώρου άθλημα, οπότε είναι λίγο δύσκολο. Όπως και οι αγώνες είναι δύσκολο να γίνονται στα Γιάννενα, είναι μόνο του επίπεδου του κυπέλου, διότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερο χώρο για να γίνει.